μιλάει ότι τεχνικό πρόγραμμα δίμετρη φιλίας δεν έχεις. Κάνει άμεσα συμβούλιο, το έγγραφο το έχετε, έτσι αν θέλετε το έχω στο γραφείο εδώ πέρα, να το πάρω. Κάντε άμεσα, με μαύρα γράμματα το άμεσα, δημοτικό συμβούλιο για να ψηφίσετε τεχνικό πρόγραμμα το οποίο θα ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό ώστε να λειτουργήσει οδήποτε. Δυστυχώς οι αγκυλώσεις είναι πολλές σε πάρα πολλά δημοτικά συμβούλια. Πιστεύετε ότι η παράταση δόθηκε για τον Δήμο Τριφυλίας? Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εξαιτίας της αναλογικής, την οποία εμείς με τη συμπεριφορά μας κατακρεωγήσαμε και θα κάνουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε τέτοιες δυνατότητες αυτής της αναλογικής. Ποια είναι τώρα η γνώμη μου? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ομονοήσω. Εγώ πιστεύω ότι, και το είπα και την προηγούμενη φορά, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα όργανο λήψης πολιτικών αποφάσεων. Δεν είναι όργανο που δημιουργεί αντεκκλήσεις. Οι διαφορετικές προτάσεις κατατίθενται και αυτό είναι πολιτική. Η σύγκριση και η ομονόηση σε μία συγκεκριμένη απόφαση έχει να κάνει με την αγάπη που έχουμε για την Τριφυλία, με την αγάπη που έχουμε για τον τόπο μας, για να δικαιολογήσουμε αυτό που προεκλογικά όλοι είχαμε πει, ότι ξεκινάμε για να αναπτυχθεί αυτός ο τρόπος. Σήμερα ακούστηκε πάλι η πρόταση αναβολής. Δηλαδή υπάρχει κάποιος καλοπροαίρετος μέσα σε αυτή την αίθουσα που πιστεύει ότι η αναβολή θα οδηγήσει στην επίλυση των προβλημάτων? Αγαπητοί συνάδελφοι, ας αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, ας πάρουμε μία απόφαση για το τεχνικό πρόγραμμα και ας έρθει και η Επιτροπή του άρθρου 152 να αποφανθεί, ας έρθουν και οι μηνύσεις που έχουν γίνει και πολύ καλά ξέρουμε ότι στην Ελλάδα μία μήνυση μπορεί να τελεσθεδικήσει 6-7 χρόνια. Δηλαδή με τη λογική αυτή να περιμένουμε 6-7 χρόνια και η Επιτροπή του άρθρου 152 είναι σίγουρο ότι στο άμεσο μέλλον θα αποφανθεί για την νομιμότητα ειδή. Στην πολιτική δεν είναι και κακό να ανακαλείς, να παραδέχεσαι τα λάθη σου, θα τα παραδέχεις όλα. Αλλά πιστεύω εκείνο που όλοι πρέπει σήμερα να στηρίξουμε είναι η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος και η συνέχεια η άμεση ψήφιση του προϋπολογισμού. Φίλοι μου, η κοινωνία δεν την απασχολεί. Η κοινωνία δεν αρέσκεται πλέον σε κοκορομαχίες. Η κοινωνία δεν την ενδιαφέρει οι αντιθέσεις που υπάρχουν μεταξύ των παρατάξεων. Και καλώς υπάρχουν, έτσι. Αυτή είναι η δημοκρατία, αυτή είναι η πολιτική. Την ενδιαφέρει όμως πρωτίστως η καθημερινότητά της. Την ενδιαφέρει η υλοποίηση των έργων, την ενδιαφέρει η πρόοδος του Δήμου. Τώρα σε τούτη φάση αυτά καλύτερα να κάνει ο Λεβεντάκης. Σε κάποια άλλη φάση μπορεί να τα κάνει κάποιος άλλος. Και ρωτώ, δεν είναι παρόν ο κύριος Κατσίβελας? Στη δική του θητεία που είχε τα 3/5 των συμβούλων, αν κοιτάξετε τις αποφάσεις, έχει και το 50-60% συνένεση από την αντιπολίτευση. Όλα αυτά συνυπολογίστε τα, κάνω μία έκκληση καθαρά συναδελφική να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, γιατί δεν θα μας οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα. Στο τέλος η κοινωνία θα στραφεί εναντίον όλων μας. Δεν την ενδιαφέρει αν κραυγάζει ο Μπαμπούρος, αν κραυγάζει ο Στριμπάκος, αν κραυγάζει η κυρία Πανασοπούλου, την ενδιαφέρει η καθημερινότητα. Για να λειτουργήσει αυτή η καθημερινότητα πρέπει να πληρωθούν οι προμηθευτές, πρέπει να έχουμε καύσιμα για τα πορματοφόρα, πρέπει να πληρωθούν οι εργολάβοι για να υπάρξει μια ομαλότητα. Αν θέλετε, αρθείτε έτσι στο ύψος των περιστάσεων και να δώσουμε ένα τέλος σε αυτά. Ευχαριστώ.